Λοιπόν, φράγμα φανερωμένη στο μεγάλο φράγμα της Μεσαράς. Να δούμε τι γίνεται. Αρχίζει και στεγνώνει επικίνδυνα πλέον το φράγμα και όταν στεγνώνει το φράγμα φανερωμένης, ανησυχούν όλοι και όχι άδικα οι αγρότες της μεγάλης και παραγωγικής περιοχής της Μεσαράς. Κοντά μας λοιπόν αποδεχθώ τον καλό συνάδελφο, τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη. Καλησπέρα, που έχει το σχετικό μάλλη. Ρεπορτάζ και να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τυμπακή, ο κύριος Βαγγέλης Τσιμπραγάκης. Νομίζω ήδη τον έχουμε. Καλησπέρα κύριε Τσιμπραγάκη και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χριστόφορε, δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ. Τι γίνεται με το φράγμα της φανερωμένης? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βεβαίως ο καιρός δεν βοηθάει. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες άρδευσης είναι συνεχείς. Και ιδιαίτερα βεβαίως σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσαρά, η οποία καταλαμβάνεται κυρίως από θερμοκηπιακές καλλιέργειες που είναι πολύ απαιτητικές στο νερό και βέβαια και από ελοκαλλιέργειες και όχι μόνο. Επομένως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το φράγμα της φανερωμένης αυτή τη στιγμή δεν έχει πάνω από 2 εκατομμύρια κυβικά νερού. Όταν μετά το καλοκαίρι ξεκίνησε με 7,5 εκατομμύρια κυβικά και βέβαια η χωρητικότητά του είναι γύρω στα 17 εκατομμύρια κυβικά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η στάθμη του νερού έχει κατέβει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, ο καιρός δεν βοηθάει. Οι άνθρωποι αναγκάζονται συνεχίζουν να ποτίζουν ακόμα και τις ελιές τους, ακόμα και στη διάρκεια του λιωμαζώματος, το οποίο έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια χρονιά η οποία δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν βλέπουμε να έχει μπει με το δεξί το φθινόπωρο, δεν βλέπουμε να έχει καν κρυώσει ο καιρός. Την ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε πολλές βροχές και βέβαια εντάξει έχουν πάει στο άλλο άκρο, εμείς εδώ συνεχίζουμε να βιώνουμε την παράταση της καλοκαιρινής περίοδου. Και θα πούμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια νερό, για τη φετινή χρονιά. Ακριβώς. Κύριε Τσιμπραγάκη, να πάμε σε εσάς. Δώστε μας κι εσείς εικόνα. Τι γίνεται λοιπόν με το φράγμα της φανερωμένης? Έχει αρχίσει και στεγνώνει, έτσι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Τα πράγματα είναι ανησυχητικά χωρίς αμφιβολία, διότι οι βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Παρακολούθησα και τώρα το δελτίο ειδήσεων και τα δελτία του καιρού. Φαίνονται κάποια φαινόμενα για το Σάββατο για την περιοχή τη δική μας. Είναι πολύ μικρά. Δεν φαίνεται κάτι σπουδαίο το επόμενο διάστημα. Το φράγμα πράγματι είναι σε έσχατη μορφή. Έτσι, έχει έρθει και σε χειρότερη κατάσταση παλαιότερα. Αλλά και τώρα δεν είναι σε κατάσταση που εμπνέει αισιοδοξία. Ίσα-ίσα είμαστε πολύ ανήσυχοι για την κατάστασή του. Τα κυβικά που έχει τα εκατομμύρια είναι λίγα, όπως βλέπουμε τον καιρό και εξελίσσεται. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία την έχουμε ξαναβιώσει, διότι οι ανάγκες της Μεσαράς είναι τεράστιες. Πόσο νερό, κύριε Τσιμπραγάκη, πόσο νερό χρειάζεται, η Μεσαρά πόσο νερό χρειάζεται για άρδευση? Ποιες είναι οι ανάγκες της? Το κομμάτι της Δυτικής Μεσαράς, με ελαφρούς υπολογισμούς περίπου τα 25 με 30 εκατομμύρια χρειάζεται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Το φράγμα της φανερωμένης τι χωρητικότητα έχει, κύριε Σμπραγκάκη? 18 εκατομμύρια έχει το φράγμα της φανερωμένης χωρητικότητα. Όλο το υπόλοιπο νερό της, που είναι αναγκαίο για την κάλυψη της παραγωγής, είναι από γεωτρήσεις. Ιδιωτικές, ομαδικές, είτε γεωτρήσεις στον ΤΟΕΒ. Και ήδη βέβαια έχουμε και προβλήματα υφαλμήρωσης, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα και από μένα, κύριε Τσιμπραγκάκη. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Χρόνια πριν δημιουργηθεί το φράγμα της φανερωμένης, υπήρξαν θέματα υφαλμήρωσης στο κομμάτι της Δυτικής Μεσαράς, στο βόρειο τμήμα της, στο κομμάτι προς την Αγία Γαλήνη, στο δρόμο στα Ημιωρινά. Υπάρχει ένα ρήγμα εκεί γεωλογικό, από το οποίο υπάρχει επικοινωνία, συγκοινωνία της θάλασσας με τον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Και δεν βλέπουμε, από την άλλη δεν βλέπουμε τα έργα που υπόσχεται η πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια, η εκτροπή του πλατή ποταμού, έτσι, που θα βοηθούσε πάρα πολύ την κατάσταση, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη θα λέγαμε τα μικρά φράγματα, τα πολλά και μικρά φράγματα, που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση, δεν βλέπουμε να γίνονται, κύριε Πρόεδρε. Και νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη ίσως και οι αγροτικοί φορείς
Γιατί αυτό το θέμα θα έπρεπε να ήταν στην πρώτη, ας πούμε, θέση της της ατζέντα τους, έτσι θα λέγαμε. Μεγάλο θέμα, κύριε Τσιμπρακάκη, τι γίνεται με αυτό το περίφημο έργο, την εκτροπή του Πλατή Ποταμού, που συζητάμε τόσα χρόνια. Πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο Πλατής Ποταμός έχει πολλαπλάσεις ποσότητες απορροής σε σχέση με τον ποταμό Κουτσουλίτη που τροφοδοτεί το φράγμα της Φανερωμένης. Για να δείτε μια εικόνα, η μέση απορροή του Κουτσουλίτη ποταμού είναι 6 με 12 εκατομμύρια, ενώ το φράγμα της Φανερωμένης είναι 60 με 120 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ νερό πηγαίνει χαμένο στον κόλπο της Μεσαράς, χύνεται στη θάλασσα. Εάν το έργο του Πλατή Ποταμού είχε γίνει μαζί με το έργο της Φανερωμένης, δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα και κανένας λόγος να κουβεντιάζουμε τώρα. Για να το ρωτήσουμε πρακτικά, αν είχε γίνει αυτό το έργο η εκτροπή του Πλατή Ποταμού, ουσιαστικά, κύριε Τσιμπραγκάκη, δεν θα βιάζε ποτέ το φράγμα της Φανερωμένης. Δεν θα υπήρχε καν ποτέ τέτοιο κίνδυνο ή τέτοια συζήτηση, σωστά? Ακριβώς όπως το λέτε. Και την ίδια ώρα θα υπερχείλιζε το φράγμα της Φανερωμένης για πολύ μεγάλο διάστημα στη διάρκεια του χρόνου. Και είναι και φιαλτικά τα σενάρια για το μέλλον. Δηλαδή, εμείς σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη έχουμε πρώτο θέμα αυτό, η ελαιοκαλλιέργεια και τα φιαλτικά σενάρια που υπάρχουν για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας και γενικότερα της αγροτικής οικονομίας στην Κρήτη. Διότι και στη Μεσαρά ένα μεγάλο μέρος, όπως είπαμε, των εκτάσεων καταλαμβάνεται από ελαιώνες, οι οποίοι, όπως είπαμε, αρδεύονται μέχρι και αυτή την περίοδο που μιλάμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ που δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ο νομός Ηρακλείου έρχεται στην πρώτη θέση σε αριθμό στρεμμάτων ελαιοκαλλιέργειας με 1.039.699 στρέμματα. Έρχεται η Μεσσηνία δεύτερη με 753.008 στρέμματα, η Λακωνία τρίτη με 609.055 στρέμματα, ο νομός Ηλίας τέταρτος με 416.478 στρέμματα και ο νομός Λέσβου στην πέμπτη θέση με 386.970 στρέμματα. Επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε αυτοπαγιδευτεί σε ελαιώνες, δεν έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια τις εναλλακτικές, ας πούμε, μορφές καλλιέργειας και ίσως η Μεσαρά βεβαίως, αλλά και η Νότια Κρήτη ξεχωρίζουν σε αυτό το θέμα, γιατί έχουν τα θερμοκήπια, έχουν τα κυπευτικά. Πολύ σωστά, Ξενοφόρη. Και ανοίγεις, θα μπορούσαμε και ειδικά και την κουβέντα στη Μεσαρά, και μια άλλη πτυχή, θα μπορούσαμε σωστά στη Μεσαρά να αναπτύξουμε και άλλες εναλλακτικές, ας πούμε, μορφές καλλιέργειας, κύριε Τσιμπραγκάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Σιγά-σιγά, πρωτοπόροι παραγωγοί δοκιμάζουν και πετυχαίνουν και σε άλλες καλλιέργειες. Ήδη έχουμε πολλά αβοκάντο στη δική μας την περιοχή. Εκτάσεις πάρα πολλές που καταλαμβάνονται με αβοκάντο. Αλλά σίγουρα είναι κυρίαρχο το ελαιόδετρο, διότι είναι η καλλιέργειά του αγαπητή και προσιτή σε όλους τους παραγωγούς εδώ πέρα και είναι και γνωστή από παλαιά. Δηλαδή, μέσα στην οικογένεια πάντα υπήρχαν τα ελαιόδετρα, τα αγαπάνε οι άνθρωποι και εξακολουθούν να τα καλλιεργούν και τα τελευταία χρόνια είναι και αποδοτικά, διότι βεβαίως υπάρχει το νερό. Εάν τις εκτάσεις αυτές που ανέφερες, Χριστόφορε, προηγουμένως, δεις και τις ανάλογες παραγωγές, θα δεις ότι η παραγωγή της Μεσαράς, που είναι βέβαια περισσότερα στρέμματα, αλλά θα δεις ότι είναι παραπάνω οι αποδόσεις σε λάδι σε σχέση με τις περιοχές της άλλης της Ελλάδας που ανέφερες. Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα, γιατί ποτίζονται. Γι' αυτό γιατί καλλιεργούνται σωστά. Πάντως, για να επιστρέψουμε, να κλείσουμε λίγο για το θέμα του μεγάλου έργου του Πλατή Ποταμού που ανοίξαμε πριν, να πούμε ότι υπάρχει και μια αισιοδοξία και από ό,τι φαίνεται είναι επιτέλους πρώτον πυλών η δημοπράτηση του έργου. Αυτό έχει πει προσφάτως και εδώ στην εκπομπή μας ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης μετά από σχετικές επαφές που είχε και στην Αθήνα με τα αρμόδια Υπουργεία. Μακάρι, κύριε Τσιμπραγκάκη, να δούμε να δημοπρατείται επιτέλους αυτό το έργο που είναι μεγάλο και σε σημασία αλλά και σε κόστος βεβαίως. Είναι ευχής έργων η πραγματοποίηση αυτού του έργου. Ευχής. Να πάμε έτσι, τώρα λίγο. Να γίνει αυτό, ελπίζουμε κι εμείς. Λίγο πρακτικά τώρα να δούμε. Μας είπατε και εσείς και ο Χριστόφορος ότι στο φράγμα της Φανερωμένης είναι 2 εκατομμύρια κυβικά νερού αυτή τη στιγμή. Άρα, για πόσο χρονικό διάστημα επαρκεί αυτή η ποσότητα, αν δεν έχουμε βροχές, εννοώ από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το σενάριο δεν μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Άμα δεν έχουμε βροχές από εδώ και πέρα, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή όλα θα τελειώσουν.
κοντεύει μέσα του Νοέμβρη, εάν δεν προκύψουν βροχοπτώσεις, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτά τα 2 εκατομμύρια να τα διαχειριστούμε προς όφελος κατά βάση των κυπευτικών και των θερμοκηπιακών καλλιεργιών που υπάρχουν στα ξηρικά και λιγότερο για τις ελιές. Γιατί οι ελιές, οι ανάγκες αυτή τη στιγμή σε νερό είναι ελάχιστες. Η υγρασία που υπάρχει τα πρωινά καλύπτει τις ανάγκες του ελαιόδοντρου σε νερό και δεν χρειάζεται περαιτέρω ποτίσματα. Όταν δηλαδή και εάν και εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τελείως τα ελαιόδεντρα το πότισμα, ώστε το νερό που θα απομείνει να καλύψει τις ανάγκες των κυπευτικών καλλιεργιών και των θερμοκηπίων για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό το διάστημα πόσο είναι, είναι μέχρι το Δεκέμβριο, κύριε Τσιμανάκη? Μέχρι τα Χριστούγεννα υποθέτω ότι μπορεί να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που μέχρι τα Χριστούγεννα να μην δούμε βροχές. Δεν μπορώ, θα είναι τρομακτικό όλο αυτό. Σωστά. Πάντως, Χριστόφορε, είναι πραγματικά στενάχωρο, γιατί είναι μια περίοδος που κανονικά τώρα θα περιμέναμε βροχές, θα περιμέναμε να αρχίζει να γεμίζει χιόνια. Να γεμίζει το φράγμα της Φανερωμένης και τα υπόλοιπα φράγματα εδώ στην Κρήτη, αλλά τον αντίον βλέπουμε δυστυχώς να στεγνώνει τελείως. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι. Και μάλιστα, βεβαίως εννοείται ότι δεν το λέω εγώ, έτσι το λένε ειδικοί, ας πούμε, άνθρωποι επιστήμονες, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ταχθεί κατηγορηματικά κατά των λίγων και μεγάλων φραγμάτων και τάσσονται περισσότερο υπέρ των πολλών και μικρών φραγμάτων. Δηλαδή, πολλά φράγματα διάσπαρτα στις αγροτικές περιοχές, τα οποία να τα εκμεταλλεύονται οι αγρότες και να μπορούν να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους. Πολλά φράγματα, το ξαναλέω, και μικρά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τεράστια έργα, τα οποία να είναι κοστοβόρα και να χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα για να γεμίσουν. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχτεί πια στην πράξη ότι είναι λάθος. Σωστά. Κύριε Τσιμπραγάκη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για να κλείσουμε. Εμείς έχουμε ήδη όπως το λέει ο Χριστόφορος, κάνει ένα μικροφράγμα σε ένα χύμαρο που είναι εδώ στο Τυμπάκι, που περνάει δίπλα από το Τυμπάκι και από τον οποίο εξοικονομούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά νερού, προκειμένου να το αντλούμε μέσα στο χειμώνα, επειδή το φράγμα είναι κλειστό γιατί ταμιεύει εκείνη την περίοδο. Έχουμε κάνει αυτό το μικροφράγμα στο μάγειρο και παίρνουμε 1 εκατομμύριο περίπου κυβικά νερό, τα οποία τα διαθέτουμε στα θερμοκήπια που ποτίζονται εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Και στα κυπευτικά μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ελπίζουμε, και εσάς, κύριε Τσιμπραγάκη. Ναι. Ελπίζουμε ο καιρός να μας κάνει το χατήρι, να χειμωνιάσει επιτέλους. Το περιμένουμε με αγωνία. Ελπίζω ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, να πάψει και η ανησυχία και η δική μας, αλλά και του κόσμου. Από το στόμα σας και στο Θεού, το αυτοί που λένε, κύριε Τσιμπραγάκη. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.